λίγο να ενημερώσουμε πού θα μπείτε για να βλέπετε τις ερωτήσεις και για να απαντάτε. Όσον αφορά πάντα την Ολυμπιάδα Γνώσης, τα Euro Olympics, οπότε είτε θα μπαίνετε από το μενού στον αντίστοιχο τίτλο Euro Olympics, είτε μέσα από το πρόγραμμα στο Session Euro Olympics. Είσαι πολύ μακριά, πρέπει να είναι κοντά για να ακούει. Ξαναπέστα. Ωραία. Λοιπόν, είτε μέσα από το μενού, πάνω από το μενού, πατώντας το Euro Olympics, είτε μέσα από το πρόγραμμα στο Session των Euro Olympics, έχει την ένδειξη Ξεκινήστε την Ολυμπιάδα Γνώσης. Πατώντας εκεί, σας βγάζει το ερωτηματολόγιο, θα σας δίνουν οι ομιλητές και κάποιο χρόνο διαθέσιμο για να απαντήσετε, θα απαντάτε και θα προχωράτε. Πες λίγο το URL, το έχετε βρει όλοι. Είναι euroschool.gr. Και μην ξεχνάτε να έχετε κάνει σύνδεση με τους λογαριασμούς που έχετε χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάνει σύνδεση? Είσαστε όλοι έτοιμοι? Okay. Hotel Πορταριά, Conference 1, Conference 2. Conference είναι το Security Password. Το Hotel Πορταριά είναι το ελεύθερο, τα άλλα έχουν Conference Password. Λία, τον κύριο Δημητριάδη βοήθησε. Λοιπόν, για να μην υπάρξει, αν υπάρξει πρόβλημα και δούμε ότι, δεν λειτουργεί το σύστημα και δεν μπορείτε να το κάνετε. Η μόνη εναλλακτική που έχω σκεφτεί, γιατί αναγκαστικά πρέπει να έχεις μία εναλλακτική, είναι ότι, Λία με ακούς και εμένα, είναι αν υπάρχει πρόβλημα και για όποιον δεν μπορεί να μπει τον πετάει έξω κατά τη διάρκεια, είναι ότι θα το αφήσουμε το σύστημα ανοιχτό μέχρι το βράδυ. Αύριο το πρωί, δηλαδή, που η κυρία Μητσοκοπούλου θα πάει στη δουλειά της, θα το κατεβάσει. Οπότε, μέχρι τις 9 η ώρα που πάει στη δουλειά, η πρώτη δουλειά που θα κάνει είναι να το κατεβάσει. Εντάξει, για να έχουμε αυτή την εναλλακτική, να μην κάποιος πει εμένα με πέταξε, δεν μπόρεσα και έχασα την ερώτηση, για να είναι πιο δίκαιο. Δεν θα την ανεβάσουμε. Δεν έχουμε εναλλακτική. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει? Ωραία. Κύριος Μητσογιάννης, έχει το λόγο. Καλημέρα και πάλι. Υπάρχουν 10 ερωτήσεις στο πρώτο μέρος αυτού του session που έχουν να κάνουν με τα mail lads. Θα πρέπει να τις απαντήσουμε. Στην αρχή έχω κάνει και ένα περιστατικό έτσι, εικονικό, εν πάση περιπτώσει, για να έχουμε μια βάση ως... για να ξέρουμε περίπου τι πράγμα μιλάμε και στη συνέχεια νομίζω θα αποκαλύπτονται αμέσως μετά οι σωστές απαντήσεις μετά από διάστημα 30 δευτερολέπτων. Λοιπόν, σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε αυτόν τον ασθενή, τον οποίο τον έχουμε ξαναπαρουσιάσει βέβαια και άλλη φορά με άλλο μανδύα. Αυτός ο ασθενής παρεμπονείται στον ουρολόγο του ότι πηγαίνει στην τουαλέτα να ουρήσει πολύ συχνά, τουλάχιστον 8, 9, 10, 12 φορές την ημέρα. Ξυπνάει πολλές φορές με το αίσθημα της ούρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας και διαταράσσεται με αυτόν τον τρόπο ο ύπνος του. Η ούρηση είναι πολλές φορές τόσο έντονη που δεν προλαβαίνει και χάνει και μερικές σταγόνες. Αυτό επίσης και νομίζει ότι τα ώρα του δεν βγαίνουν τόσο εύκολα όπως παλιά. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει από χρόνια, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Τελευταία, από το 48 και μετά, τα προβλήματα είναι πιο έντονα. Επίσης, συνεχίζοντας αυτός ο ασθενής, λέει ότι πολλές φορές έχει την αίσθηση ότι η κίστη του δεν αδειάζει καλά και πρέπει να ξαναπάει. Έχει αίσθημα δηλαδή ατελούς και ένωση της κίστης. Και το όλο πρόβλημα είναι πολύ ενοχλητικό. Τον κάνει να αισθάνεται γέρος, παρότι είναι μόνο 50 χρονών. Και επίσης νομίζει ότι έχει επηρεαστεί και η κίστη του τελευταία, αν και δεν περιμένει να είναι όπως ήταν πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, στον ουρολόγο που πήγε, στάλησαν κάποιες εξετάσεις, αυτές που βλέπετε εδώ πέρα. Οι εξετάσεις αυτές είναι η καλλιέργεια στήρα, οι νεφροί δεν έχουν κάτι το προβληματικό. Ο προστάτης είναι γύρω στα 38 γραμμάρια με ένα
με μια μικρή προβολή του μέσου λοβού στην κίστη. Το υπόλοιπο ούρον είναι 50 ml και το PSA 1,13. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα σε αυτόν τον ασθενή και γενικότερα, μάλλον όχι με συγχωρείτε, να τελειώσω πρώτα και τον διαγνωστικό έλεγχο. Ο ουρολόγος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σχολαστικός, το έστειλε και ένα IPSS, το οποίο έδειξε ότι το frequency ήταν το μεγάλο του πρόβλημα του ασθενούς αυτού, το urgency, weak stream κλπ. Αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, βγάζει ένα IPSS 12, άρα είναι μέτρια η συμπτωματολογία του, και το quality of life είναι 3, δηλαδή δεν είναι ούτε happy ούτε unhappy, είναι κάπου διάμεσα. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι ποια από τις παρακάτω παθήσεις αυτές εδώ πέρα, με βάση τα συμπτώματα του ασθενούς, δεν προκαλεί ερεθιστικά LATS. Και επομένως αρχίζουμε να ψηφίζουμε. Τις είδατε ή πρέπει να τις δούμε μάλλον πρώτα? Τις έχετε online ή να πάμε λίγο πίσω? Ωραία, τότε λοιπόν, όσο να πάτε παρακάτω, να τις βρείτε, να τις πω εγώ λίγα και σιγά-σιγά. Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει αυτό. Ναι, όχι, όχι, δεν έχει χρόνο εκεί, νομίζω, έχει. Θα το δούμε, παιδιά. Βρείτε την ερώτηση πρώτα. Αυτό λέω, είναι ποια πάθηση δεν προκαλεί ρεθιστικά LATS, το CIE της κίστης. Να σας πω κάτι, είναι 30 ερωτήσεις οι οποίες έχουν μπει μια σειρά που δεν την ελέγχω εγώ, δεν μπορώ να σας πω. Εντάξει, δεν είναι, είναι θέμα πώς μπήκανε μέσα στο online. Ναι, γιατί και εμείς είχαμε ένα τέτοιο θέμα, αλλά μπορείτε να τη βρείτε ή να το... Γιατί... Αυτό είναι τεχνική λειτουργία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι... Τελευταία το βάλαμε, πώς έπρεπε να το πάμε αυτή τη σειρά τότε. Ο τρίτος. Ποια από τις παρακάτω πατήσεις δεν προκαλεί ρεθιστικά LATS? Το ίδιο πράγμα, οι ίδιες απαντήσεις είναι. Ωραία, εντάξει, εντάξει, οκ. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, είναι μια νέα διαδικασία, υπάρχουν και τεχνικές σχολείες. Τέλος πάντων, απλά και μόνο... Συμβαίνουν σε δονές εκπομπές. Είμαστε μια ζωντανή εκπομπή, κύριε Φραγκιά. Λοιπόν, CIS της κίστης, στένωμα της ουρίθρας, σαχαρός διαβήτης, λίμωξη του τροπητικού ή καμία από τις παραπάνω? Αν είστε όλοι έτοιμοι, να πατήσω να αρχίσει ο χρόνος. Αυτό θέλω να πω. Δεν είμαστε. Θα τη δώσω εγώ αμέσως μετά. Αφού πατήσεις τη σωστή πρόταση που θεωρεί. Ναι, αλλά την έχουν βρει όλη την ερώτηση, τα παιδιά. Δεν σας ανοίγει. Δεν μπορούμε καν να πω. Δεν μπορούμε να πω. Δεν μπορούμε. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό τώρα? Είναι θέμα εκεί. Κάνουμε submit σε κάθε ερώτηση. Το τέλος. Κάνουμε 6 κάθε ερώτηση. Μάλλον το τέλος. Όχι. Νομίζω submit σε κάθε ερώτηση δεν είναι. Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε. Έχετε δίκιο. Γιατί δεν έχει αξία. Αυτό γιατί... Αν δώσετε να πάνε σωστή εσείς... Ναι, αλλά ξέρετε τι. Να σας πω. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχετε δίκιο. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Το να σας βάζω εγώ, ας πούμε, και να λέω ότι ξέρω εγώ τι είναι το Α ή το Β, το Γ κτλ. Πρέπει να το τεκμηριώσω. Για να το τεκμηριώσω, πρέπει μετά την ερώτηση και εφόσον εσείς έχετε δώσει τη σωστή απάντηση, να παρουσιάσω 2-3 papers. Αυτά τα papers, αν τα παρουσιάσω, προφανώς είναι στη βάση τη σωστή απάντηση. Άρα λοιπόν, τη σωστή απάντηση πρέπει να σας την παρουσιάσω αμέσως μετά. Δεν μπορώ στο τέλος δηλαδή. Δεν είναι διαγώνισμα. Είναι μια συζήτηση, έτσι. Μην το πάρετε και ότι είναι και κάτι το. Είναι και διαγώνισμα, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ουσιαστικά όμως. Εξηγήθηκε από την αρχή ότι εφόσον δεν μπορείτε να συζητήσετε τώρα, αναγκαστικά πάμε για το βράδυ. Όσοι μπορούν να απαντήσουν τώρα, καλώς. Okay. Λοιπόν, όσοι μπορούν να μπουν, ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Ψηφίστε αυτές μία από τις 4, από τις 5. Ποιες από τις παθήσεις αυτές δεν κάνουν ρεθιστικά, κύριε Φραγκιάδη, LATS? Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να ξέρω το τεχνικό μέρος, έτσι, δεν το... Ναι, αν αυτό είναι ο Σταύρος, καλώς. Όχι, παντώντας submit, θα σου δώσω μία και μοναδική ερώτηση. Ναι, γιατί δεν είναι αυτό που μας απαντήσει. Οκ. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι η ε. Καμία από τις παραπάνω, δηλαδή καμία από τις παραπάνω
Όλες μάλλον οι παραπάνω μπορούν να κάνουν ελεκτριστικά λάτς. Και το ΑΣΥΑΙΣ της ΚΙΣΤ και το στέρμα και ο διαβήτης και η λίμωξη κτλ. Αλλάξτε τες. Είναι μια διαδικασία που, εντάξει, εγώ δεν θέλω να δεν την ελέγχουμε. Ο Θεός πάνω στην έδρα και οι υπόλοιποι από κάτω, προφανώς. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Γνωρίζουμε όλοι αυτό τον πίνακα, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Πολλές παθήσεις πλέον μπορούν να κάνουν λάτς. Γνωρίζουμε ότι πλέον δεν είναι μόνο ο προστάτης. Δεν είναι μόνο ο προστάτης στους άντρες που μπορεί να κάνει συμπτώματα, είναι και η κύστη. Είναι και η λιθίαση, υπάρχει και η παθολογία της ουρήθρας κλπ. Τα γνωρίζουμε αυτά, τα έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και μερικά χρόνια. Εκείνο για το οποίο θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα είναι για τον σαχαρό διαβήτη. Ίσως δεν έχουμε συζητήσει τόσο πολύ την παθολογία, την παθοφυσιολογία με την οποία ο σαχαρός διαβήτης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της τροδόχου κύστης. Λοιπόν, ο σαχαρός διαβήτης προκαλεί δυσλειτουργία νευρώνων, μυών και ουροθυλίου, προφανώς. Και η κλινική εικόνα την οποία μπορεί να προκαλέσει από την οροδόχο κύστη είναι ένα φάσμα. Εντάξει, δεν είναι ενιαία εικόνα αυτή. Υπάρχει στο ένα άκρο του φάσματος η διαβητική κύστη που την ξέρουμε. Έτσι, η αισθητικότητα μειωμένη η σταλτικότητα του εξωστήρα. Ο ασθενής δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να ουρήσει και ξαφνικά σε κάποια φάση της ζωής του βρίσκεται με 1,5 λίτρο ουρά μέσα. Έτσι, δεν έχει αισθητικότητα. Η κύστη κενούται, αδειάζει ανεπαρκώς. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά προβλήματα. Από την άλλη μεριά όμως του φάσματος υπάρχει το σύνδρομο της πελειτουργικής κύστης. Δηλαδή δεν είναι περίεργο ένας ασθενής διαβητικός να έχει σύνδρομο της πελειτουργικής κύστης. Η διαβητική μάλιστα, και υπάρχει τεκμηρίωση για αυτό το πράγμα, έτσι, οι διαβητικοί έχουν αυξημένη πιθανότητα να έχουν λάτς μέσης και μεγάλης βαρύτητας. Δηλαδή βλέπετε είναι περίπου το odds ratio, ο σχετικός κίνδυνος είναι περίπου διπλάσιος, πλησιάζει να γίνει διπλάσιος. Ορισμένες παράμετροι του μεταβολικού συνδρόμου, όπως είναι και ο σαχαρός διαβήτης και η αρτηριακή υπέρταση και η τιμή της γλυκοσυλλειωμένης αιμοσφαιρίνης του ορού, σχετίζονται θετικά με τα LATS. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συμπτωμάτων στους ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο. Και, εντάξει, υπάρχει και μια βέβαια διακύμανση ευρεία μεταξύ των διαφόρων ατόμων, αλλά γενικά αυτά θεωρώ ότι είναι αρκετά τεκμηριωμένα. Και επίσης η σχέση σαχαρός διαβήτης και διαβήτου και BPH. Είναι ότι πιθανότατα ο διαβήτης προάγει την εξελικτική διαδικασία την BPH. Υπάρχουν αναφορές που λένε ότι άνδρες με αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης στον ορό έχουν σημαντικότερη αύξηση του αδένα, έτσι. Και οι ασθενείς με συνδυασμό BPH και σαχαρός διαβήτη έχουν αυξημένο IPSS. Έτσι, επομένως έχουμε και επίσης ο διαβήτης με αυξημένο κίνδυνο χειρουργικής αντιμετώπισης. Άρα λοιπόν εκείνο που θα ήθελα να πω. Και να τονίσω ότι όλες τις άλλες παθήσεις τις ξέρουμε στα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, σε αυτόν τον περίφημο κύκλο των κύκλων, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ο σαχαρός διαβήτης μπορεί να είναι μια αιτία. Έτσι. Και μάλιστα σε πολλές μελέτες που δεν ήθελα να τις παρουσιάσω τώρα, φαίνεται ότι περισσότερο μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάζεται με ερεθιστικά παρά λάτς, ας πούμε, παρά με την γνωστή μας ατονικίστη. Εντάξει. Λοιπόν, αν είμαστε OK και αν δεν έχετε κάτι άλλο, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του PSA στην BPH? Να προβλέψει τον όγκο του αδενόματος, να προβλέψει την κλινική εξέλιξη της πάθησης, την πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης, τίποτα παραπάνω, τα παραπάνω ή όλα τα παραπάνω. Επομένως, μπορούμε να ψηφίσουμε πάλι με τον ίδιο ανεπαρχή τρόπο που ψηφίσαμε και προηγουμένως. Ορίστε. Ποιος είναι ο ρόλος του BPH, του PSA στο BPH? Πού το χρησιμοποιούμε τον ρόλο του PSA? Το PSA, μάλλον, όχι το ρόλο του PSA. Τα κουδούνια χτύπησαν, είναι όλα τα παραπάνω. Αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσω λιγάκι. Γιατί το PSA είναι γνωστό μας ως μόριο, ως πρωτεϊνικό μόριο και είναι αναπόσπαστο όσον αφορά τους χειρισμούς που κάνουμε για τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη, παρότι δεν είναι ειδικό του καρκίνου του προστάτη, αλλά ο ρόλος του στην BPH είναι λίγο ασαφής. Δεν ξέρουμε πού να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν δύο παράγοντες, αν μου επιτρέπετε. Ο ένας είναι τι λέει η βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, το PSA σχετίζεται ισχυρά με τον όγκο του αδενόματος. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο PSA έχεις, προφανώς τόσο μεγαλύτερο προστάτη έχεις.
Και προβλέπει αυτή η δημοσίευση της M-TOPS ότι, είναι παλιά μελέτη, προβλέπει τον κίνδυνο οξύς επίσχυσης ούρων και επέμβασης, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει μεγαλύτερο πίεση, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να χειρουργηθεί, ας πούμε, να υποστεί μια οξία επίσχυσης ούρων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα cut-off, ένα όριο, πάνω από το οποίο αυτά να είναι σημαντικά. Μάλλον υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Ας πούμε, στην Olsen County Study, αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη, είναι 1,4. Σε κάποιες άλλες είναι 1,6. Δηλαδή, αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ένας άνθρωπος που έχει 1,8 πίεση ή 2, έχει αυξημένες πιθανότητες να χειρουργηθεί. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό μας περιορίζει λιγάκι τη χρησιμότητα αυτού του συγκεκριμένου μορίου για την PPH, επαναλαμβάνω. Εντάξει. Ναι, μεν η βιβλιογραφία τα λέει όπως πρέπει να τα πει και ο βαθμός σύστασης, το level of evidence είναι 1, όπως βλέπετε εδώ, δηλαδή από τα guidelines ότι υπάρχει μια καλή προγνωστική αξία για να δούμε τον προστατικό όγκο κτλ. Αυτά όμως στην πράξη δεν έχουν καμία σημασία. Γιατί δεν έχουν σημασία? Γιατί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία σου λέει ότι για να μετρήσεις PSA πρέπει να σου χρησιμεύει σε κάτι. Δηλαδή υπάρχει ένα conflict ανάμεσα και στα guidelines, το ένα από το άλλο guideline, έτσι, τη μία από την άλλη οδηγία. Λοιπόν, θα μετρήσουμε το PSA αν υποψιαζόμαστε καρκίνο του προστάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το άλλο είναι το μετρήσουμε εάν η τιμή που θα πάρουμε πίσω, έτσι, αλλάξει θεραπευτική μας αντιμετώπιση. Επομένως, είναι ένα πεδίο, θα έλεγα, λιγάκι θολό, αν μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Αν συμφωνείτε, διαφωνείτε ή χειρίζετε εσείς διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν χειρίζομαι τους ασθενείς μου που έχουν BPH με βάση το PSA. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια άλλη γνώμη. Εντάξει. Παρά τα αυτά, όμως, σας είπα ότι υπάρχει ισχυρό level of evidence περί του αντιθέτου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη ερώτηση. Για τον ουροδυναμικό έλεγχο στην BPH. Αυτό το ρωτάμε πάντα για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, είναι υποχρεωτικό σε όλους τους ασθενείς που έχουν καθυπεροχή ερεθιστικά συμπτώματα, ώστε να προβλέψουν αποτέλεσμα επέμβασης? Δεύτερη απάντηση. Δεν είναι απαραίτητος όταν το Qmax είναι πάνω από 15. Τι να τον κάνουμε τον ουροδυναμικό? Είναι το Qmax πάνω από 15. Δεν είναι ο άνθρωπος αυτός αποφραγμένος. Δεν χρειάζεται ουροδυναμικός έλεγχος. Τρίτον, ο ουροδυναμικός έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει υπερλειτουργικό εξωστήρα περίπου στο 60% των ασθενών. Τέταρτον, ο ουροδυναμικός είναι υποχρεωτικός όταν το Qmax πάνω από 10, διότι ο ασθενής αυτός δεν αποδεικνύει ότι είναι αποφραγμένος, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται. Και πέμπτον, τίποτα από τα παραπάνω. Αρχίζουμε. Ο κύριος Δευράκης δεν ψηφίζει. Και είναι λίγα και λάθος αυτό. Έχεις ψηφίσει? Α. Όχι, όσοι μπορείτε ψηφίσετε για να δούμε τι γίνεται. Η σωστή απάντηση είναι αυτή, το γάμα. Ότι ο ουροδυναμικός έλεγχος στην BPH μπορεί να αποκαλύψει την τρίζωρο overactivity περίπου στο 60% των ασθενών. Αυτό, όλα τα άλλα είναι λάθος, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη, μια εργασία του ΕΛΚΕ του 2008, νομίζω, αυτή η εργασία που το ανέφερε αυτό. Είχε μελετήσει γύρω στους 1.500 ασθενείς με μέσης ηλικίας 63 περίπου ετών, και το 60-61% είχε diffuse overactivity. Αυτή ήταν μια πολύ καλή μελέτη, γιατί είχε συσχετίσει την υπερλειτουργικότητα εξωστήρα με διάφορες παραμέτρους και έδειξε, παράδειγμα χάρη, ότι οι ασθενείς που έχουν diffuse overactivity, εδώ υπερλειτουργικό εξωστήρα, αυξάνονται με την ηλικία. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είσαι, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να έχεις υπερλειτουργικό εξωστήρα. Βλέπετε εδώ τις ηλικιακές ομάδες, 40 με 49 είναι γύρω 45%, ας πούμε. Μιλάμε για αποφραγμένους ασθενείς, έτσι, για ασθενείς που έχουν BPH. Εντάξει. Ενώ αυτό το ποσοστό ανεβαίνει κατά 40% περίπου όταν φτάσει στην ηλικία των 80. Επίσης, η υπερλειτουργικότητα εξωστήρας σχετίζεται με το βαθμό απόφραξης. Αν πάρει κανείς το νομόγραμμα του Σέφερ, το οποίο δείχνει τον βαθμό συστολής, το βαθμό απόφραξης εν πάση πτώσει, βλέπετε ότι πώς ανεβαίνει από τα 40 μέχρι τα 80. Επομένως, το 60% αναμένεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που είναι αποφραγμένοι θα έχουν υπερλειτουργικό εξωστήρα και αυτό θα αφορά κυρίως μεγαλύτερους ανθρώπους και με μεγαλύτερο βαθμό απόφραξης. Τι λένε τα guidelines για αυτό το πράγμα, για τον ουροδυναμικό έλεγχο? Λένε με level of evidence 3 ότι
Δεν υπάρχουν προοπτικές στοιχειωμένες μελέτες να σας ξεκαθαρίσουν, να μας ξεκαθαρίσουν, αν θα πρέπει να κάνουμε την βασική ουροδυναμική, την, πώς θα το πούμε τώρα, την, ας πούμε το Q maximum και το PVR και το frequency volume chart, που είναι η μη επεμβατική, ας πούμε, ουροδυναμική, που το κάνουμε σε όλους αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως. Αν με βάση αυτό ή με βάση τον ουροδυναμικό έλεγχο, θα πρέπει να χειρουργούμε ή να μην χειρουργούμε ένα ασθενή. Δεν υπάρχουν τέτοιες μελέτες, έτσι, για να προβλέψουν, ας πούμε, το αποτέλεσμα της θεραπείας. Και βέβαια υπάρχει αυτός ο πίνακας, ο οποίος και αυτός είναι στη διάθεσή μας πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος καθορίζει, εν πάση περιπτώσει, τις ενδείξεις της ουροδυναμικής εξέτασης σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν ή θέλουμε να, ενδεχομένως να τις υποβάλουμε σε εγχείρηση για πρόστατα. Για παράδειγμα, ασθενείς κάτω των 50 ετών, όπως βλέπετε εδώ, ή άνω των 80. Κάτω από το 50 είναι σπάνιο να έχει κάποιο υποκριστικό κόλλημα. Άνω των 80 μπορεί να υπάρχει υπολειτουργικός εξωστήρας. Όταν έχει πολύ μεγάλο υπόλοιμα, άνω των 300 ml, βλέπετε δηλαδή αυτές εδώ όλες τις ενδείξεις. Επίσης, όταν υπάρχει ανάγκη διευκρίνησης της υποκείμενης παθοφυσιολογίας, δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να έχει άλλες συμπαρομαρτούσες καταστάσεις, νευρολογικές νόσους που ενδεχομένως θέλουμε να ξέρουμε, να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται, μπορούμε να κάνουμε και ουροδυναμικό έλεγχο. Όμως, βλέπετε ότι ο βαθμός σύστασης είναι ασθενής. Το strength rating είναι ασθενή. Δεν υπάρχουν μελέτες για αυτό το πράγμα. Και έχουν μπει αυτά τα πράγματα, επειδή το έχουμε συζητήσει και με τον Σταύρο τον Γκράβα, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν για να υπάρχει ένας μπούσουλας για το τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κάνουμε σε όλους αυτούς τους ασθενείς τον ουροδυναμικό έλεγχο, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, προχωρούμε. Τέταρτη ερώτηση. Αυτός ο ασθενής που είναι 50 χρονών θα πρέπει να θεραπευθεί αρχικά με αλφα-μπλόκερ, συνδυασμό ταμψουλοσύνης, ολιφενακίνης, watchful waiting, ντούτα αστερίδη ή να κάνει κατευθείαν bladder neck incision, να κάνει δηλαδή εκτομή, ας πούμε, του αφιένα. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα, αλλά δεν αρχίζει. Αρχίζει. 50 ετών, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Ποιοι ψηφίσανε εγχείρηση στον ασθενή αυτό? Ειλικρινά, εσύ ένα. Όχι. Γιατί... όχι. Δεν το έχουμε σαν είναι διαφορετικές επαντήσεις. BNI δεν είναι. BNI δεν υπάρχει σε εμάς. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Μιλάμε για την ίδια ερώτηση. Εντάξει, έχουν δει άλλες. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, οκ. Τι ήταν το πέμπτο, το ε? Τέλος πάντων. Okay, τότε να μην ασχοληθούμε με το BNI, επομένως δεν υπήρχε σαν επιλογή. Αλφα μπλόκερ, ποιοι ψηφίσαν αλφα μπλόκερ? 15-10 άτομα. Ναι. Το πιο σωστό, μάλιστα. Wasteful waiting, που είναι το σωστό, ποιο ψήφισε? Κανένας. Είναι 50 χρονών, έρχεται στο ιατρείο σου και σου λέει, εγώ γιατρέ, τι να κάνω τώρα? Ναι, για την απάντηση. Όχι, η κουβέντα γίνεται για να συζητήσουμε γιατί το ένα και όχι το άλλο, έτσι. Αυτό είναι προφανώς. Γιατί λέω εγώ ότι είναι το watchful waiting? Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική για αυτό το πράγμα? Αυτός, να δούμε καταρχάς αν αυτός ο ασθενής είναι ανάμεσα στους υποψήφιους να μπουν σε εταιρικό παρακολούθηση, σε παρακολούθηση, ας πούμε. Τι λένε οι κατευθύνσεις οδηγίες? Πρώτα-πρώτα λένε ότι αυτή είναι μια ασφαλής εναλλακτική μέθοδος. Εντάξει. Σε έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει μεγάλη ενόχληση από τα συμπτώματα. Αυτός έχει μεγάλη ενόχληση από τα συμπτώματα? Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη ενόχληση. Το IPC ήταν 12 και το Quality of Life Index ήταν 3. Επομένως, είναι υποψήφιος. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Είναι υποψήφιος, έτσι, για αυτό το πράγμα. Επίσης, watchful waiting κάνουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν θεραπεία, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και επιθυμία του ασθενούς. Εγώ προσωπικά θέλω να τη λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Δεν θέλω, κύριε, να κάνω τίποτα. Εντάξει, οκ.
η σύγχρονη ιατρική νομίζω πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και βλέπουμε ότι μετά από μία περίοδο 5 ετών, το treatment failure ήταν 21%. Εντάξει, 80% είναι σταθερή η άρρωστη αυτή. Εκείνο που λένε τα guidelines είναι ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπια και μεσαίας βαρύτητα συμπτώματα και οι οποίοι δεν ενοχλούνται, μπορούν να κάνουν watchful waiting. Άρα λοιπόν, για να είμαστε απόλυτα σωστοί με αυτά που επιτάσσουν οι καθηγητήριες οδηγίες, πρέπει να του προτείνουμε watchful waiting. Παρακαλώ. Ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη τώρα, έτσι δεν είναι? Την προσωπική μου γνώμη λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, το Qmax μπαίνει σε μια άλλη παράμετρο, γιατί το Qmax ενδεχομένως, σας είπα και πάλι ότι ανέφερα προηγουμένως, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μελέτη που να σου πει ότι αυτό θα οδηγηθεί σε απόφραξη, έτσι. Ή θα πρέπει να κάνω ουρανικό έλεγχο για να δω αν έχει ήδη απόφραξη ή θα οδηγηθεί αυτό σε απόφραξη. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δίνω πολύ μεγάλη βαρύτητα και το είπαμε και προηγουμένως και με αφορμή την προηγούμενη session, στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει εμένα σαν ασθενής αν έχει ας πούμε 12 Qmax και αδειάζει την κίστη του. Βέβαια θα του εξηγήσεις ότι το... Και βέβαια δεν έχει PVR, έτσι, αυτό που σας είπα. Θα επικεντρωθώ περισσότερο στο αν ενοχλείται από τα συμπτώματα. Τώρα, εκεί μπαίνει και μια άλλη παράμετρο. Πρέπει να του εξηγήσεις ότι ενδεχομένως αργότερα αυτό το πράγμα του δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι. Και επίσης δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ποια είναι η παθοφυσιολογία με την οποία μια αποφραγμένη κίστη, έτσι, θα οδηγήσει σε ερεθιστική συμπτωματολογία σοβαρότερη αργότερα. Επομένως, θα επικεντρωθώ στα συμπτώματα που δεν υπάρχουν, εντάξει, και θα του προτείνω αυτό που σας είπα, watchful waiting. Δεν ξέρω αν απάντησα, αν καταλάβατε ακριβώς τι είπα, αλλά δεν έχω να σας πω ότι ξέρεις, το Qmax είναι 12-13, πρέπει να το χειρουργήσω. Δεν τεκμηρώνεται αυτό από κάπου. Και γι' αυτό θα προχωρούσα με τον τρόπο που σας είπα. Υπάρχουν όμως και ασθενείς που... Ναι, ανοίξτε το μικρόφωνο. Ναι. Υπάρχουν όμως και ασθενείς που ενοχλούνται ιδιαίτερα από ήπιας βαρύτητα συμπτώματα σε σχέση με κάποιους άλλους. Η επιθυμία του ασθενούς είναι σεβαστή. Ναι. Αν σας ζητούσε, για παράδειγμα, να μου δώσετε μία φαρμακευτική αγωγή, κάτι... Προφανώς. Το λέει καθαρά, delay treatment, if he wants to delay treatment. Επομένως, κάποιος που θέλει να πάρει αγωγή, θα πάρει αγωγή. Έτσι. Δεν είναι λάθος. Απλώς σας λέω, η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή, κατά τη γνώμη μου. Ένα πρόβλημα είναι, αν παρατηρήσετε εδώ, λέει mild και moderate symptoms. Τι κάνουμε στα μέση βαρύτητα συμπτώματα. Στις μέτριας βαρύτητα, στα μέτρια συμπτώματα. Εκεί υπάρχει ένα θέμα όμως, γι' αυτό το άφησα τελευταίο. Γιατί πώς εξελίσσονται αυτά τα συμπτώματα. Δηλαδή, εντάξει, κάποιος ο οποίος έχει IBSS 7-8 δεν ασχολείται καθόλου. Κάποιος ο οποίος έχει 12, όπως έχει αυτός, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ενδεχόμενο ότι κάποιος θα αποτύχει το watchful waiting. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε μέσα μας, δεν ξέρω αν θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τον ασθενή, ότι το watchful waiting, το τίποτα δηλαδή, μπορεί να αποτύχει. Και ο ρυθμός αποτυχίας είναι γύρω στο 21%. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε αυτή την veteran affairs study, είναι 20 χρόνια μελέτη αυτή. Τυχιοποιήθηκαν οι ασθενείς σε watchful waiting και TURP και η αποτυχία στο ένα σκέλος ήταν 21%, στο άλλο 10%. Δηλαδή στην ίδια χρονική στιγμή αυτοί που κάνανε TURP ήταν πολύ καλύτερα από τους υπόλοιπους. Είχαν λύσει τα προβλήματά τους με λίγα λόγια, ας το πούμε έτσι χοντρικά. Και υπήρχε ένα crossover rate, 36%, δηλαδή 36% των ασθενών που ήταν στη μία μελέτη, στην ένα σκέλος της μελέτης που δεν κάνανε τίποτα, πήγαν και κάνανε χείριση και μετά και αυτοί βελτιώθηκαν. Επομένως, είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όταν μιλάμε για συμπτώματα τα οποία ανήκουν στη μεσαία κατηγορία και εμείς λέμε η μεσαία κατηγορία είναι 9, 8 με 19. Έχει ένα μεγάλο εύρος. Άμα πλησιάζει το 17, και αυτά μέτρια βαρύτητα συμπτώματα είναι, αλλά ίσως χρειαστεί να το συζητήσουμε, να το χειριστούμε λίγο και διαφορετικά. Έτσι, ο βαθμός όχλησης και το αυξημένο PVR αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες αποτυχίας του watchful waiting, έτσι, προφανώς. Και επίσης, εκείνο που συνιστάται είναι και αυτό που λέγαμε για την υπερλειτουργική κίστη, δηλαδή κάποιο να αλλάξει λίγο τον τρόπο ζωή του, να μην πίνει πάρα πολύ, πολλού καφέδε, να περιορίσει τα υγρά μετά τι 7-8 το βράδυ, το αλκοόλ να περιοριστεί κτλ. Να κάνει δηλαδή αυτά τα modifications που συνιστούμε και στην υπερλειτουργική κίστη. Επομένως, ναι, μεν watchful waiting, αλλά με προσοχή και εξατομικευμένα, θα έλεγα εγώ. Αν δεν έχετε τίποτα άλλο, προχωρούμε. Ερώτηση 5. Σε αυτόν τον ασθενή, λοιπόν, παρά τις επιταγές τις δικές μου, χορηγήθηκε ένας αλφα μπλόκερ για 3 μήνες.
αλλά δεν βελτιώθηκε σημαντικά η συμπτωματολογία. Το επόμενο βήμα ποιο πρέπει να είναι, να χειρουργηθεί. Κυρίως η ερεθιστική. Αλλά και, εντάξει, δεν είναι ευχαριστημένος. Είναι γενικότερη ερώτηση. Ποιο? Ένα 10. Ένα 13. Ένα 13, το είχα πει στην αρχή. 38. Αυτά τα είπαμε στην πρώτη... Λοιπόν, η ερεθιστική συμπτωματολογία, αφού το θέλετε έτσι. Χειρουργική επέμβαση, λοιπόν, θα κάνει αυτός. Θα συγχορηγήσουμε, θα βάλουμε φιναστερίδη ή ντουταστερίδη με τον αλφα-μπλόκερ. Μάλλον ή μόνη της, συγγνώμη. Θα συνδυάσουμε αλφα-μπλόκερ με φιναστερίδη. Θα συνδυάσουμε αλφα-μπλόκερ με σολυφενακίνη ή θα συνδυάσουμε σολυφενακίνη με μοιραμπεγκρόν. Αυτές είναι οι επιλογές. Δηλαδή, να αλλάξουμε τη θεραπεία, να χειρουργήσουμε, να αλλάξουμε τη θεραπεία σε φιναστερίδη, ντουταστερίδη και να συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Αλφα μπλόκερ ή σολυφενακίνη. Πώς το ψηφίσατε, ειλικρινά. Περιμένω ότι θα είναι περισσότεροι, έτσι προφανώ. Μάλιστα. Οκ, για να δούμε λοιπόν, είμαστε συμφωνούμε σε αυτό, να δούμε λοιπόν τη βιβλιογραφία τι λέει. Καταρχάς υπάρχουν πολλές μελέτες, πρέπει να σας πω. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο. Σε αυτή εδώ τη μελέτη που είναι από την Κίνα, νομίζω, η σολυφενακίνη χορηγήθηκε ως add-on θεραπεία. Προστέθηκε στην ήδη υπάρχουσα θεραπεία με αλφα μπλόκερ. Νομίζω ότι το αλφα μπλόκερ εδώ ήταν ψιλοδοσίνη. Κορεάτες. Ναι, ο Κιμ, είναι ο Κιμ αυτός εδώ. Κλασικός και ωραία της αυτός και αυτός. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν υπήρχαν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι έπαιρναν τα μυσουλοσύνη, δεν ήταν λίγα συνοδοσύνη, και ένα 69% από αυτούς, δηλαδή, σε αυτή τη μελέτη υπήρχε μεγάλος βαθμός, ας πούμε, μη ανταπόκρισης, ας πούμε, στην τα μυσουλοσύνη, και πήραν αυτοί οι ασθενείς σολυφενακίνη. Το 69% αυτούς τους ασθενείς. Λοιπόν, ποιοι ήταν οι προγνωστικοί παράγοντες για να ζητήσει κάποιος να πάρει και κάτι άλλο? Οι προγνωστικοί παράγοντες ήταν λοιπόν τα μακροχρόνια LATS, δηλαδή όταν είχες από μακρού χρονολογούμενα συμπτώματα, αν είχες αυξημένο PSA ορού και αν είχες μικρό μέγεθος του προστάτη. Αυτά βγήκαν στην πολυπαραγωγική ανάλυση. Στην μόνο παραγωγική ανάλυση υπήρχαν και άλλοι παράγοντες και άλλες παράμετροι οι οποίες ήταν. Θεωρήθηκαν αρνητική προγνωστική παραγωγή. Ήταν, ας πούμε, ο αριθμός, το Overactive Bladder Symptom Score. Ήταν ο αριθμός, ο βαθμός του urgency, της επιτακτικότητας. Ήταν τα επεισόδια επιτακτικότητας, τα επεισόδια συγνουρίας. Λοιπόν, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες, αλλά στην πόλη παραγωγική ήταν αυτή εδώ. Λοιπόν, ο συνδυασμός σολυφενακίνης με το ήδη υπάρχον φάρμακο, ήταν τα μυσουλοσύνη, βελτίωσε το IPSS, βελτίωσε το ICI questionnaire, το Patient Perception of Bladder Condition, δηλαδή το πόσο ο ασθενής αισθάνεται την κίστη του, και διάφορα άλλα ερωτηματολόγια, βελτίωσε τη συγνωρία, βελτίωσε την επιτακτικότητα. Επομένως, η πρώτη μελέτη που μας τοκιμηρίωνε ότι μπορούμε να προσθέσουμε με σολυφενακίνη είναι αυτή. Η μελέτη όμως, η οποία ήταν η πιο, ας πούμε, διάσημη και είναι ακόμη πιο διάσημη για την θεραπεία με το συνδυασμό αυτό, είναι η μελέτη Neptune, η οποία δημοσιεύτηκε ήδη, έχει 5-6 χρόνια δημοσιευμένη, το 2013 νομίζω είναι. Σε αυτή τη μελέτη μετήχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών. 1334, το IPSS ήταν και αυτό πάνω από 13, έπρεπε να είναι, για να μπει κάποιος στη μελέτη. Κακό Q maximum, πολλά επεισόδια, πάνω από 2 επεισόδια urgency, επιτακτικότητα στο 24ωρο, και πάνω από 8 ουρήσεις στο 24ωρο. Σε αυτούς λοιπόν τους ασθενείς υπήρχαν 4 σκέλη. Στο ένα σκέλος υπήρχε τα μυσουλοσύνη 0,4 με σολυφενακίνη 6, το οποίο και τελικά προκρίθηκε, και θα δείτε γιατί. Υπήρχε ένα άλλο σκέλος 0,4 με 9 μιλιγκράμμ σολυφενακίνης. Και υπήρχε ένα σκέλος ταμψουλοσύνης, σκέτης, και υπήρχε ένα σκέλος πλασίμπο. Και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα σε αυτά τα 4 σκέλη. Οι πρωταρχικές, τα primary endpoints, ήταν μεταβολές στο IPSS και στο TAFS. Το TAFS είναι το Total Urgency Frequency Score, το οποίο βαθμολογεί κατά κάποιο τρόπο τα υποκειμενικά συμπτώματα που είχε ο ασθενής αυτός, και το urgency και το frequency. Λοιπόν, μεταβολές σε αυτά τα συμπτώματα, ήταν, σε αυτά τα ερωτηματολόγια, ήταν τα πρωταρχικά σημεία. Υπήρχαν και άλλα δευτεροπαθή σημεία. Και περιληπτικά η ταμψουλοσύνη αυτή, ο συνδυασμός
συγχωρείτε, αμψουλοσύνης με σωληφενακίνη 6 ήταν αποτελεσματικότερη των υπολείπων, ενώ με τη σωληφενακίνη των 9 μόνο του πλασίμπο. Άρα λοιπόν θεωρήθηκε ο συνδυασμός 0-4-6 ο καλύτερος και βεβαίως μετά ήταν αυτό, ήταν fixed dose, ήταν το χάμπι το περίφημο αυτό που ξέρετε σήμερα και υπάρχει στην αγορά. 0,4 με 6 μιλιγάμου σωληφενακίνης. Και για τον λόγο του αληθές υπάρχουν και κάποια διαγράμματα εδώ. Βλέπουμε τη μεταβολή του IPSS πώς είναι καλύτερη με την, με την σωληφενακίνη των 6 μιλιγράμου. Τον 6 με το TOCAS. Εδώ το TAF σαν 24ωρο που βελτιώνεται καλύτερα με αυτό το συνδυασμό πάλι. Να μην σας κουράζω, το ίδιο με εξαιρήσεων το 24ωρο. Και το ίδιο για τον όγκο κάθε ουρήσης που αυξάνεται κατά 40 περίπου ml με το συνδυασμό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια επαρκής τεκμηρίωση για το συνδυασμό αυτό. Τι λένε τα guidelines? Τα guidelines θεωρούν ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν level of evidence 1, αλλά θα πρέπει και βάζουν και το περίφημο όριο, το αυθαίρετο όριο των 150 ml, ως το όριο πάνω από το οποίο δεν πρέπει κανείς να χορηγεί αντιμουσκαρινικό. Αυτό θα το συζητήσουμε αν θέλετε, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά αυθαίρετο. Επομένως, υπάρχει ισχυρή σύσταση για να χορηγούμε το συνδυασμό, όχι όμως σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα υπόλοιμα μετά την ουρήση πάνω από 150 ml. Άρα λοιπόν νομίζω είναι από τις ερωτήσεις που συμφωνούμε όλοι, να πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Το μέγεθος του προστάτη. Τι εννοείται? Αν ήταν μεγαλύτερο το μέγεθος του προστάτη από αυτό που έχει ο ασθενής μας. Είναι αποτρεπτικό για το συνδυασμό. Ναι, μπορεί να ήταν 40 ml. Ήταν 40, μπορεί να ήταν 50. 40, άμα ήταν 60. Ναι, όχι. Δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, ερώτηση 6. Τα αντιμουσκαρινικά ως μονοθεραπεία δεν τα χορηγούμε σε ασθενείς που έχουν LATS. Απαγορεύεται. Τα χορηγούμε με προσοχή ανάλογα με τον βαθμό της υποκυστικής απόφραξης. Τα χορηγούμε αφού πιστοποιήσουμε πρώτα ότι δεν υπάρχει απόφραξη με ουροδυναμικό έλεγχο. Μπορούμε να τα χορηγήσουμε όταν το υπόλοιμα είναι κάτω από 200 ή μπορούμε να τα χορηγήσουμε γιατί γενικά ο κίνδυνος επίσχεσης είναι μικρός. Ποια είναι η σωστή απάντηση σε αυτά? Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Αισθάνομαι σαν τηλεοπτικός αστέρας όταν το λέω αυτό το πράγμα. Κάποιοι το λέγανε σε μια εκπομπή, δεν το λέγανε αυτό. Κάνεις προπόνηση. Λοιπόν. Η πέμπτη απάντηση είναι σωστή. Ποιοι την ψηφίσανε, ποιοι την επιλέξανε. Ποιος επέλεξε το 2, αν μπορείτε να πει. Κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι αυτή. Ο κίνδυνος επίσκεψης ούρων όταν δίνουμε αντιμουσκαρινικά ως μονοθεραπεία είναι μικρός. Το ξέρουμε, το έχουμε αποδείξει. Υπήρχε και η πρώτη εργασία που είχε κάνει ο Τάσος Θανασόπουλος, ο οποίος δεν μπορεί δυστυχώς να είναι μαζί μας σήμερα. Τα αντιμουσκαρινικά στα μέλλατς είναι αποτελεσματικά, πρώτον. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Ο κίνδυνος επίσκεψης είναι γύρω στο 2%. Δεν φοβάστε δηλαδή πολύ ότι αυτός ο ασθενής θα πάθει επίσκεψη ούρων. Υπάρχει από τη θεραπεία αυτή η απόσυρση είναι γύρω στο 3-10%. Και η αύξηση του PVR, του υπολείμματος μετά την ούρηση, είναι παρόμοια του πλασίμπο. Αυτό τεκμηρώνει ο Abrams. Σε αυτή την εργασία που έκανε το 2006 υπάρχουν θετικές μεταβολές σε οδυναμικές παραμέτρους. Δηλαδή, βλέπετε ότι εάν κάποιος πάρει μόνο. Είναι φραγμένος, προσέξτε. Αποφραγμένος, έχει υποκυστικό κόλλημα, αποδεδειγμένο. Σε αυτή την εργασία κάνανε και ουροδυναμική μελέτη. Λοιπόν, ο όγκος, η χορήγηση του ολτεροδίνη σε αυτή τη συγκεκριμένη εργασία μείωσε τον δείκτη υποκυστικού κολλήματος, τον Bladder Outlet Obstruction Index, κατά 9. Αύξησε τον όγκο στο οποίο επέρχεται η πρώτη ακούσια σύσπαση κατά 60 ml, πολύ σημαντικά αυτά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερλειτουργικό εξωστήρα. Αύξησε τη χωρητικότητα της σκίσης κατά 70 περίπου ml. Βέβαια, αύξησε και λίγο και το PVR κατά 25. Και είχαμε κανένα επεισόδιο στο σκέλος το αντιμουσκαρινικό, επίσκεψη ούρων εννοώ, και ένα στο σκέλος πλασίμπο. Άρα πρακτικά μπορεί να τα χορηγήσει άφοβα. Έτσι. Τι λένε τα guidelines? Τα ίδια πράγματα λένε και εδώ. Ισχυρή σύσταση να τα δώσουμε ως μονοθεραπεία. Προσέχουμε πάντα στους ασθενείς με το όριο των 150 ml. Και το λέω αυθαίρετο αυτό το όριο, γιατί δεν ξέρω, Απόστολε, τι γνώμη έχεις εσύ. Εγώ θεωρώ, ή ο Γιώργος Δημητριάδης που ασχολείται με αυτό, δεν ξέρω να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος, ξέρω εγώ,
κάποιο συγκεκριμένο paper, κάποια συγκεκριμένη μελέτη που να λέει 150 συν, 150 πλην. Δηλαδή, θυμάμαι τις μεγάλες μελέτες που κάνανε για μουσικαρινικά, οι ασθενείς δεν μπαίνανε όταν είχαν υπόλοιμα πάνω από 200 ml. Ξαφνικά παρουσιάστηκε αυτό το 150. Δεν ξέρω με ποιον, αν έχεις κάτι κάποια αυτή. Νομίζω έχει μπει αυθαίρετα. Νομίζω ότι είναι με βάση το σχεδιασμό των μελετών, οι οποίες προκρίνονται στα guidelines. Αυτό είναι. Και εφόσον οι μελέτες αυτές έχουν βάλει σαν όριο τα 150 ml. Νομίζω βάλανε 200. Στη Στάρα, ας πούμε, ήταν τα 200. Αν θυμάμαι, δεν μπορώ να κάνω λάθος. Πάντως δεν υπάρχει κάποια έτσι, επιστημονική μέθοδος που το ορίσαμε αυτό. Έτσι. Είναι κάτι αυθαίρετο. Θα μπορούσε να είναι 140, ας πούμε, παράδειγμα. Άλλη ερώτηση. Προχωρούμε. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή? Υπάρχουν τέσσερις λάθος, δηλαδή. Πρώτον, η διουρητική διατομή του προστάτη ενδείκνεται σε αδενώματα κάτω από 40. Η διουρητική εκτομή του προστάτη αυξάνει το Qmax κατά 100% κατά μέσο όρο. Το 9 το κάνει 18, ας πούμε. Η διουρητική προστατεκτομή οδηγεί σε βελτίωση του IPSS κατά 50%. Η θνητότητα της διουρητικής είναι παρόμοια εκείνης της ανοιχτής προστατεκτομής. Και τέλος, η συχνότητα του TGR συνδρόμου κυμαίνεται από 2 μέχρι 3%. Ποιοι έχετε δει TGR σύνδρομο από τους νεότερους? Καλά, ο Οδυσσέας είναι. Και εσύ έχεις δει? Εσύ είσαι νέος, πολύ. Ο Γιώργος, έχεις δει Γιώργο? Και εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, ψηφίζουμε από τώρα. Θα πρέπει να έχουμε μια μουσική σε αυτό το στάδιο. Δεν υπάρχει κάτι ζήμα τέτοιο. Νομίζω το επόμενο θα είναι Ουρο TV. Η μοναδική σωστή πρόταση σε αυτές εδώ είναι ότι η θνητότητα της TGR είναι παρόμοια με εκείνη της ανοιχτής προστατεκτομής. Γιατί? Πρώτα-πρώτα, οι προστάτες οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν σε διουρητική διατομή πρέπει να είναι κάτω από 30 ml. Άρα όχι κάτω από 40. Το ξέρουμε αυτό. Δεύτερον, η επιλογή μεταξύ, το ίδιο πράγμα, μεταξύ διουρητικής διατομής και διουρητικής προστατεκτομής βασίζεται, βέβαια, πρωτίστως στον όγκο του προστάτη. Κάτω από 30, πάνω από 30. Βεβαίως, το προφίλ ασφαλείας είναι διαφορετικό. Έτσι. Δεν περιμένεις, ας πούμε, τη UR σύνδρομο με τη διουρητική διατομή του προστάτη, δεν περιμένεις μεγάλη αιμορραγία, δεν περιμένεις πολλά, δεν περιμένεις παλίνδρομο εξπερμάτιση. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι κατανοητό. Υπάρχει και μια μετανάλυση των διαφόρων της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας μεταξύ των διαφόρων μορφών εκτομής του προστάτη, της κλασικής δηλαδή. Διουρητική προστατεκτομή, τη vaporization του προστάτη, των διαφόρων ελάχιστα επιβατικών τεχνικών. Αυτή η μελέτη συμπεριέλαβε 23 προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες και είδε τα αποτελέσματα και τη TGRP και των νεότερων τεχνικών για εκτομή του προστάτη, ειδικά για τη διουρητική προστατεκτομή. Για να υποστηρίξω αυτό που σας είπα για τις απαντήσεις, υπήρχαν 20 μελέτες με 1.000 περίπου ασθενείς και maximum follow-up ικανοποιητικό, δηλαδή. Εντάξει, ικανοποιητικό, ναι. Όταν είναι 5 χρόνια, είναι ικανοποιητικό. Και τι βρήκαν λοιπόν οι ασθενείς αυτοί, οι συγγραφείς αυτοί, με συγχωρείτε, το IPSS δεν μειώνεται κατά 70%. Όταν κάνεις διουρητική προστατεκτομή, περιμένεις ο ασθενής αυτός να είναι πολύ καλύτερα μετά. 70% μείωση στο symptom score. Το Q maximum κατά 200% σε αυτή τη μελέτη, 162 κατά μέσο όρο, άρα πολύ περισσότερο από αυτό που σας έβαλα πριν. Το quality of life να πέσει και το mean PVR, το μέσο υπόλοιπα μετά την ούρηση, να μειωθεί κατά 77%. Άρα λοιπόν, από αυτά τα που σας παρουσίασα πριν, είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα γενικά της διουρητικής προστατεκτομής. Όμως, εκείνο που είπε αυτή η μελέτη είναι ότι και οι νεότερες τεχνικές πλησιάζουν αυτή την αποτελεσματικότητα. TGR σύνδρομο είναι σε βαθμό, στη συχνότητα περίπου γύρω στο 0,8%. Είχα την εντύπωση εγώ όταν μάθαινα, διάβαζα παλιά στο Smith που ήμουν ειδικευόμενος, γύρω στο 2%. Όμως είναι γύρω στο 0,8%. Έχει πέσει. Σε αυτό ίσως να έχουν συμβάλει και νεότερες τεχνικές. Μετάγγιση 2%, οξία επίσης ισούρων 4,5%, UTI 4%. Αυτές είναι οι επιπλοκές, το προφίλ ασφάλειας της διουρητικής προστατεκτομής. Αν δεν υπάρχει άλλο, προχωρούμε στην επόμενη, για να τελειώνουμε, γιατί έχουμε αργήσει και λίγο. Λοιπόν, η διπολική διαθερμία. Πολύ ωραίο θέμα. Τηλεοπτικοί αστέρες βγαίνουν και μιλούν για πρώτης και δεύτερης και τρίτης γενεάς διπολικών διαθερμιών.
Ποια είναι η πραγματικότητα, και οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Πρώτον, χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια για την εκτομή του ίσης ποσότητας με την μονοπολική προστατικού ιστού. Είναι πιο, λιγότερο δαπανηρή σε ρεύμα, σε ενέργεια. Δεύτερον, έχει την ίδια συχνότητα εμφάνισης στενωμάτων της ουρήθρας και μεταχειρητική στένωση του κυστικού αυχένα με τη μονοπολική. Δεν υπάρχει δηλαδή διαφορά στα στενώματα της ουρήθρας. Τρίτον, χαρακτηρίζεται από καλύτερα βραχυχρόνια αποτελέσματα σε σύγκριση με τη μονοπολική. Είναι καλύτερη δηλαδή όσον αφορά τα βραχυχρόνια αποτελέσματα. Τέταρτον, χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο ποσοστό επανεπέμβασης σε σύγκριση με τη μονοπολική ή όλα τα παραπάνω είναι σωστά. Βλέπω ότι μερικοί έχετε πάει να ψηφίζετε. Δεν σταματήσατε να ψηφίζετε. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι pilot αυτή το session σήμερα. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι ότι χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Για να κόψει δηλαδή με την μονοπολική διαθερμία ένα κομμάτι ή ένα chip. Και με την διπολική η ενέργεια που χρησιμοποιείς είναι λιγότερη με τη δεύτερη στη δεύτερη περίπτωση. Όλα τα άλλα είναι λάθος. Και θα σας πω γιατί. Καταρχάς για τη διπολική διαθερμία, ήδη υπάρχει του Χάρη του Μαμουλάκη μια μετανάλυση με τα πρώιμα αποτελέσματα, δηλαδή ελέγξαν την πρώιμη αποτελεσματικότητα, βραχυχρόνια ας πούμε αποτελεσματικότητα και βρήκαν ότι είναι περίπου ίδια με κίνηση μονοπολικής διαθερμίας, αυτό ήταν το 2009. Όσον αφορά δηλαδή το APSS, το Quality of Life Score και το Q Maximum, τα πράγματα είναι ίδια. Έτσι. Μετά γίνανε κι άλλες, αφού πέρναγε ο καιρός, γίνανε κι άλλες μεταναλύσεις, ανασκοπήσεις κτλ. Η μία ήταν η Cochrane, βρήκαν ότι πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα. Και επίσης έχουμε και αναλύσεις, μεταναλύσεις για τη long term πλέον αποτελεσματικότητα, που δείχνει ότι πραγματικά είναι ίδια. Τώρα, για τις μελέτες ασφάλειας, γιατί αξία έχει να δει κανείς και την ασφάλεια. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να υπάρχουν και καλές μελέτες. Δεν υπάρχουν δυστυχώς, δεν είναι καλές σύμφωνα με αυτά που λέει. Που λένε τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας, είναι κακής ποιότητας και είναι και ετερογενής. Η διπολική διαθερμία έχει καλύτερο περιεγχειρητικό προφίλ ασφαλείας. Δηλαδή, περιμένεις να μην αιμορραγήσεις τόσο, να μην έχεις τόσο πολύ επίσκεψη από πείγματα, να μην κάνεις τόσο πολλές μεταγγίσεις, να βγάλεις γρηγορότερα τον καθετήρα και αυτό μπορεί να συνεπάγεται και μειωμένες ημέρες νοσηλείας, άρα και επίπτωση στην υγεία, ας πούμε, του συστήματος υγείας, ας πούμε. Επομένως, η διαφορά είναι ότι η διπολική έχει καλύτερο περιχειρητικό προφίλ ασφαλείας σε σχέση με τη μονοπολική. Τώρα, για τα στενώματα, ήθελα να πω το εξής. Επειδή και εδώ υπάρχουν εργασίες, οι λένε, άλλες λένε το ένα, άλλες λένε το άλλο. Η αρχική εντύπωση ήταν ότι υπήρχε μία. Το αντίθετο. Δεν υπήρχε διαφορά στα στενώματα μεταχειρητικά που προκαλεί η διπολική διαθερμία σε σχέση με τη μονοπολική. Όμως, τελευταία υπάρχει αυτή η μελέτη. Η οποία συνέκρινε τη μονοπολική με το τουρις. Το τουρις δεν είναι ακριβώς διπολική διαθερμία. Λέγεται quasi bipolar. Δηλαδή, το κύκλωμα δεν κλείνει μεταξύ των δύο, μεταξύ της αγγείλης, αλλά κλείνει στο εξωτερικό πουκάμισο. Και αυτό έχει κάποια σημασία. Λοιπόν, το follow-up σε αυτή τη μελέτη είναι γύρω στους 36 μήνες. Και βλέπουμε ότι τα στενώματα ουρήθρας ήταν σημαντικά συχνότερα με τη διπολική διαθερμία αυτή. Και ήταν 9,5 με 19%. Πολύ σημαντική διαφορά. Δεν αφορούσε τους προστάτες που ήταν κάτω από 70 γραμμάρια. Βλέπετε, υπάρχει ισοτιμία εδώ. Αφορούσε τους προστάτες οι οποίοι ήταν πάνω από 70 γραμμάρια, 2,2 έναντι 20%, δεκαπλάσια τα στενώματα. Και βέβαια σε αυτά υπήρχε και παρατεταμένος χειρουργικός χρόνος. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία εσείς από αυτά, επειδή εγώ είχα κάποιες ως. Πώς λέγεται αυτό που σου. Τέλος πάντων, να εκτιμήσω κάποια πράγματα. Είχαν έρθει διάφοροι συνάδελφοι κλπ. Που ήταν όχι σε δικαστικό αγώνα ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν κάποια τέτοια ιστορία. Νομίζω και οι συνάδελφοι του Λαϊκού ίσως να έχουν κάποια τέτοια αυτή. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την ουρήθρα και την κίστη ασθενών που κάνανε τουρις. Δεν το λέω δυσφημιστικά, το λέω, δεν ξέρω τι φταίει. Ενδεχομένως φταίει η επαφή ας πούμε, με τη μεμβρανώδη ουρήθρα, γιατί υπάρχει αυτό και η πίεση που ασκεί το ρεκτοσκόπιο κτλ. Κτλ. Αλλά γεγονός είναι ότι η αίσθηση που έχουμε εμείς είναι ότι πράγματι υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα στενωμάτων της ουρήθρας με την διπολική αυτή συγκεκριμένη διαθερμία. Από την άλλη, δεν έχω καμία εμπειρία να σας πω.
έναντι της μονοπολικής. Θέλει κάποιος να πει κάτι πάνω σε αυτό? Λοιπόν, για το τέτοιο ανέφερα, γιατί με τον Γιάννη τον Αδαμάκη είχαμε κάποιες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Γι' αυτό σας ανέφερα, όχι ότι είχατε στις επιλογές, έτσι, να διευκρινίσω. Όχι, όχι. Κουβέντα κάνω. Έχει... Εννοείται και βλέπουμε όλοι περιστατικά. Απλά δεν έχει νόημα τώρα να κάνουμε λίγο περιπτωσιολογία. Δηλαδή, έχετε πολύ καλά στοιχεία που τα παρουσιάζετε και ακριβώς. Όχι, δεν είναι προσφυγία. Μιλάω για περιπτώσεις που είναι έτσι, φτάσουν στο άκρο του φάσματος. Γι' αυτό το είπα. Δεν το είπα να το έχουμε συζητήσουμε. Έχουμε δει και ρηχνή κίστη, έχουμε δει. Δηλαδή, ναι. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν, level of evidence 1 και συνιστάτε με την προσοχή που σας είπα. Για προστάτες πάλι 30 με 80. Και η τελευταία ερώτηση, η πρώτη τελευταία. Ναι. Λοιπόν, δύο γρήγορες ερωτήσεις ακόμη. Ποια είναι η πιθανότητα επανεπέμβασης μετά την ιδιωτική προστατεκτομή? 1 με 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ποια είναι η πιθανότητα να κάνει κάποιος επανεπέμβαση μετά από αυτό? Λοιπόν, είναι 1 με 2%. Είναι από τις πολύ αποτελεσματικές επεμβάσεις. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το guidelines θα αναφέρω αυτά, τα πράγματα. Υπάρχουν και μελέτες οι οποίες το βάζουν και λίγο παραπάνω, 2-2,5%, πάντως κάτω από 3. Αυτή είναι μια μελέτη του Mattesbacher, η οποία είναι αρκετά καλή. Συμπερίλαβε γύρω στους 23.000 ασθενείς και ήταν για την Αυστριακή Ουρολογική Εταιρεία. Λοιπόν, συνέκρινε το re-operation rate, τα εμφράγματα του μυοκαρδίου και την θνητότητα μετά την διουρηθρική και την ανοιχτή προστατεκτομή. Τι βρήκε λοιπόν εκεί? Ότι το πρώτο χρόνο η πιθανότητα κάποιος να κάνει επανεπέμβαση είναι γύρω στο 2,9% με τη διουρηθρική, πολύ λιγότερη με την ανοιχτή προστατεκτομή. Δηλαδή, η ανοιχτή προστατεκτομή είναι καταπληκτική επέμβαση, έτσι. Και επομένως, όταν είσαι ένα προστάτη γύρω στα 110-120 γραμμάρια, εγώ έχω εκπαιδευτεί σε αυτή, γιατί είμαι πλέον τη παλιά σχολή. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα και αποδεικνύεται και το follow-up, ας πούμε, ότι τα υποστηρίζει αυτά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στα 5 χρόνια είναι 5,8 με 2,7 και στα 8 χρόνια 7,4 με 3,4. Και αν πάρει κανείς όλες τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν, δηλαδή μπορεί να κάνεις μια οπτική ουρεκτομία, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνεις ένα bladder neck incision, βλέπετε ότι πάλι τα αποτελέσματα είναι υπέρ της ανοιχτής προστατεκτομίας. Πάντως, εκείνο που πρέπει να ξέρουμε, 1-2% περίπου στον πρώτο χρόνο και λίγο παραπάνω αργότερα υπάρχει πιθανότητα κάποιος να υποβληθεί σε επανεπέμβαση, να κόψει, ας πούμε, τον προστάτη, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, ατελής επέμβαση για διάφορους λόγους. Εντάξει. Άρα είναι μια αρκετά αποτελεσματική επέμβαση. Και τέλος, για την παραμονή συμπτωμάτων αποθήκευσης μετά τη διουρηθρική προστατεκτομή. Πολλές φορές έρχονται άρρωστοι και σου λέει ότι δεν είμαι ικανοποιημένος, έβγαλα τον προστάτη μου, αλλά έχω ερεθιστικά ενοχλήματα. Αυτά εμφανίζονται με συχνότητα 20-50%. Είναι συχνότερα στους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Σχετίζονται με δυσμενείς ουροδυναμικές παραμέτρους προηχειρητικές. Μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις πυελικού εδάφους για να υφεθούν αυτά τα πράγματα ή ισχύουν όλα τα παραπάνω? Λοιπόν, ισχύουν όλα τα παραπάνω και το αποδεικνύουμε αμέσως. Υπάρχει αυτή εδώ η εργασία, αυτή είναι η κινέζικη, δεν είναι η κορεάτικη. Λοιπόν, 128 ασθενείς οι οποίοι είχαν αποδεδειγμένα προεγχειρητικά LATS και ήταν αποδεδειγμένα αποφραγμένοι, αυτοί υποβλήθησαν σε ιδιωτική προστατεκτομή, κατηγοριοποιήθηκαν οι ασθενείς με βάση τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων τους και τις ουροδυναμικές παραμέτρους, δηλαδή για παράδειγμα υπήρχαν ήπια, σοβαρά και μέτρια συμπτώματα, γίνανε pressure flow studies. Εκτιμήθηκε η περιλειτουργικότητα του εξωστήρα, η τυχόν περιλειτουργικότητα του εξωστήρα και η συσταλτικότητα του εξωστήρα, το detrusor contractility.
Και βρέθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν ήπια συμπτώματα είχαν σημαντικά λιγότερα συμπτώματα μεταχειρητικά. Οι ασθενείς που είχαν τελική υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα είχαν σημαντικά υψηλότερο σκορ, overactive bladder symptom score, ειδικά με εκείνους που είχαν φασική, έτσι, ή δεν είχαν καθόλου υπερλειτουργικότητα. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ύπαρξη υπερλειτουργικού εξωστήρα ίσως προβλέπει, ίσως, παίζεται αυτό, λίγο την πιθανότητα παραμονής συμπτωμάτων μεταχειρητικά. Να έχουν δηλαδή εμένουσα συμπτωματολογία. Τώρα, η σοβαρότητα της απόφραξης, αυτό είναι λίγο περίεργο, δεν είχε καμία συσχέτιση με την παραμονή μεταχειρητικής συμπτωματολογίας. Και υπάρχει και αυτή εδώ η μελέτη, η οποία έδειξε, περίπου γράφει τα ίδια πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται με την παθοφυσιολογία, γιατί δηλαδή σε ορισμένους ασθενείς παραμένουν συμπτώματα, η παραμονή είναι αυτή που σας έδειξα προηγουμένως. Υπάρχει η μακροχρόνια απόφραξη που οδηγεί σε αλλαγές στο τείχωμα της κύστης. Παίζει ρόλο η ισχαιμία, παίζει ρόλο η φλεγμονία, δεν το ξέρουμε αυτό, πρέπει να πιθανολογούμε. Ως δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί πρώτα απ' όλα η ηλικία, η οποία μπορεί να οδηγήσει αυτό το remodeling του τείχωματος της κύστης, όπως σας είπα. Δεν ξέρουμε αν ο σχαρός διαβήτης ή κάποιες άλλες παθήσεις μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα και να συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, δεν ξέρουμε τι γίνεται με τη σοβαρότητα των προχειρητικών LATS. Άλλοι λένε ναι, όπως σας έδειξα, και άλλοι λένε όχι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με την ενδοκιστική προβολή του μέσου λοβού, που ενδεχομένως και αυτή παίζει κάποιο ρόλο και παραμένουν τα συμπτώματα, διότι υπάρχει μεγαλύτερο φορτίο προχειρητικά. Και τέλος, έχουν εκφραστεί άποψη ορισμένοι παράγοντες που βρίσκονται αυξημένοι στην BPH, όπως είναι ο nerve growth factor. Όταν είναι ιδιαίτερα αυξημένος, μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε παραμονή των συμπτωμάτων ενδοχειρητικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.